Είμαστε έτοιμοι. Η Θεοδώρα είπε ναι, ναι. Οπότε φαντάζομαι τώρα πόση ώρα. Ε? Το έχουμε έτοιμο. Είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, θα πάμε στη Χάλκη. Προκειμένου εκεί να μεταφέρουμε το Εύη παραμένει στο κλίμα το οποίο διαμορφώνεται στην περιοχή. Με την περιοχή βέβαια να πρωταγωνιστεί στις τουριστικές ροές. Αναμενόμενο, καθώς είναι ένας πανέμορφος τόπος. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Ευάγγελο Φραγκάκη, τον Δήμαρχο. Κύριε Φραγκάκη, την καλησπέρα μας από Κρήτη. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Ζηλεύουμε λίγο με τα μαντολίνα. Ζηλεύετε με τα μαντολίνα, θα σας μεταφέρουμε και θα σας στείλουμε βίντεο και εικόνες. Μην έχετε παράπονο. Τέλεια, τέλεια. Και εμείς ζηλεύουμε το φόντο που έχετε από πίσω σας. Ελάτε τότε. Λοιπόν, θα ανταλλάξουμε αυτή την ξεχωριστή άβρα των δύο τόπων και θα βρεθούμε το μόνο σίγουρο. Για πείτε μας λίγο, πώς πάνε τα πράγματα εκεί με τον τουρισμό. Είναι, όπως είναι βέβαια, όπως πολύ σωστά είπατε, σε όλη την περιοχή και σε εσάς βέβαια στην Κρήτη, αλλά και στα Δωδεκάνησα, κυρίως στη Ρόδο που είναι το Μητροπολιτικό νησί. Εμείς εδώ στη Χάλκη, να σας πω την αλήθεια, και την προηγούμενη χρονιά και την προπροηγούμενη, δηλαδή τις δύο COVID χρονιές, ήταν πάρα πολύ καλές για μας, διότι όταν άνοιξαν τα σύνορα, όταν άνοιξαν τα πρωτόκολλα, ο κόσμος επέλεξε και περιοχές και προορισμούς όπως είναι η Χάλκη, χωρίς πολύ συγκροτισμό και συνωστισμό, με τραπεζοκατίσματα έξω, με καθαρό αέρα, καθαρό περιβάλλον, καθαρά νερά. Οπότε ήταν και πάρα πολύ καλές χρονιές και οι προηγούμενες. Όμως φέτος νομίζω ότι όντως θα είναι μια χρονιά ορόσημο, όπως θεωρούμε συνήθως, το λέμε όλοι το 19, αλλά νομίζω ότι το 22 θα είναι για όλους μας μια εξαιρετική χρονιά. Αναφορικά με τις πληρότητες στη δεδομένη χρονική στιγμή, Δήμαρχε. Κοιτάξτε, εμείς είναι ένα μικρό νησί. Η δυναμική μας είναι γύρω στις 600 κλίνες. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε ένα 80-85% την καθημερινές και σαββατοκύριακα πλησιάζουμε και το 100%. Από ό,τι φαίνεται οι αριθμοί θα συνεχιστούν στο ίδιο τέμπο και από ό,τι ενημερώνομαι από τους ιδιοκτήτες των καταλυμάτων, θα έχουμε και τον Οκτώβρη και τον Νοέμβρη κόσμο στο νησί. Μάλιστα. Θέλω λίγο να σταθούμε και στους Έλληνες. Φαντάζομαι ότι ο εσωτερικός τουρισμός στηρίζει διαχρονικά τη Χάλκη. Φέτος βέβαια έχουμε και την ακρίβεια, τις ανατιμήσεις, την ενεργειακή κρίση και δεν ξέρω κατά πόσο έχει επηρεάσει λίγο τις αφίξεις αυτή η γενικότερη συγκυρία που κυριαρχεί. Όντως είναι αλήθεια αυτό που λέτε και όντως έχει επηρεάσει και το δικό μας προορισμό και το δικό μας το νησί. Εμείς περισσότερο παίρναμε από το νησί της Ρόδου. Ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει να έρχονται, αλλά έχουμε πάρει πάρα πολλούς από απόδημο ελληνισμό. Έχουν έρθει δηλαδή τις συμπατριώτες μας που δεν είχαν έρθει τα προηγούμενα χρόνια από την Αυστραλία, από την Αμερική, από τον Καναδά. Οπότε εκεί ισορρόπησε λίγο τις ροές. Να σταθούμε λίγο και στο ζήτημα του θεματικού τουρισμού, δηλαδή το νησί τι διαφορετικό προσφέρει, ποιες οι προοπτικές πάνω σε αυτό το κομμάτι. Γιατί ξέρετε, ζητούμενο σε περιόδους κρίσεων και δύσκολων συγκυριών είναι να επεκταθεί ο τουρισμός σε πολλές περιοχές, σε όλη την Ελλάδα, να κερδίσουμε όσα περισσότερα μπορούμε. Η Χάλκη πώς αντιλαμβάνεται αυτή την προοπτική. Είδα πρόσφατα τον Δήμο Χανίων να καλεί Γερμανούς πολίτες να έρθουν να κάνουν χειμώνα στο όμορφο πόλη των Χανίων. Βέβαια, εκεί ποντάρουμε στις καιρικές συνθήκες και ότι έχουμε εξαιρετικό καιρό κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου. Αυτό που είναι σωστό που λέτε, θα μπορούσαμε να φιλοξενήσουμε κόσμο μέχρι και Νοέμβρη, μέχρι και αρχές Δεκέμβρη. Μετά είναι λιγάκι δύσκολο σε ένα μικρό νησί Δεκέμβριο-Ιανουάριο, γιατί είναι όντως πάρα πολύ σκληρές οι συνθήκες, θα έλεγα. Οπότε εκεί νομίζω ότι δεν μπορούμε να έχουμε κόσμο. Βέβαια, εκτός θα πάμε σε πολύ extreme περιπτώσεις, εκείνους δηλαδή που επιλέγουν τον περιπατητικό, εκείνους που πηγαίνουν τους παρατηρητές πουλιών, εκείνους που επιλέγουν το θρησκευτικό, που μπορούν να έρθουν και αυτούς τους μήνες. Μέχρι τώρα δεν έχουμε τέτοιο target group, αλλά εμείς δεχόμαστε τα τελευταία χρόνια πάρα πολλές ομάδες που κάνουν γιόγκα στο νησί μας. Από ό,τι φαίνεται, αυτή η γαλήνη, η ηρεμία
και έτσι το περιβάλλον του δίνει τη δυνατότητα της ψυχικής χαλαρότητας που χρειάζονται εκείνοι που ασχολούνται με το γιόγκα. Οπότε παίρνουμε και Σεπτέμβριο και Οκτώβριο και Νοέμβριο τέτοιες ομάδες. Σας είπα βέβαια ότι για τα δεδομένα του νησιού, που είναι ένα μικρό νησί, έτσι, μιλάμε για μεγάλα νούμερα. Οπότε το μήνυμα, δήμαρχε, που στέλνει Χάλκη σήμερα 19 του Ιούλη, ποιο είναι στην υπόλοιπη Ελλάδα μέσα από την εκπομπή μας? Κοιτάξτε, επειδή έχουμε ζήσει πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις όλοι μας, όλοι οι φίλοι βέβαια, όλη η ανθρωπότητα, όλοι οι άνθρωποι, περισσότερο με το κομμάτι της ψυχολογίας και της εσωτερικής γαλήνης, να δούμε το μέλλον με αισιοδοξία, με ελπίδα, να διώξουμε όλο αυτή τον αποκλεισμό που νιώθαμε τα τελευταία χρόνια και σιγά σιγά να αρχίσουμε να απολαμβάνουμε ξανά τη ζωή. Αυτή είναι η δική μου η προσέγγιση και η δική μου η πρόταση προς όλο τον κόσμο, να αρχίσει σιγά σιγά να ζει και να απολαμβάνει κάθε στιγμή της μέρας του. Να είστε καλά, Δήμαρχε, την καλησπέρα μας από Κρήτη. Ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον. Να είστε σας καλά. Ευχαριστούμε θερμά, υποχρέωσή μας. Βγαίνουμε πολλές φορές τηλεοπτικά, με ζωντανές συνδέσεις πέρα από την περιφέρεια Κρήτης.